Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα κάνουμε σήμερα μαζί την πρώτη ανάρτηση. Θα είμαστε μαζί όλες τις ώρες, μιας και η συνάδελφός Νικολέτα Τσίκου μου είναι άρρωστη μετά από την Κυριακή, μετά από εμένα, ήρθε η σειρά και της Νικολέτας. Να τις ευχηθούμε και περαστικά, βέβαια. Φαίνεται πως μας έχουν ματιάσει, μάλλον τόσο άρρωστες όλες. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά, που είστε συντονισμένοι είτε μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών σας, είτε μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα, είτε μέσα από τα tablet σας. Καλή σας ημέρα και στους ομογενείς που μας παρακολουθούν είτε από την Αμερική, είτε από την Αυστραλία, αλλά και από τη Γερμανία. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου. Είναι Κυριακή σήμερα η Παγκόσμια ημέρα διατροφής, η Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης και η Παγκόσμια ημέρα άρτου. Ομολογώ ότι καθημερινώς που κοιτάμε τις επετείους και τις παγκόσμιες ημέρες, βλέπουμε κάποιες τις οποίες μέχρι τώρα δεν τις γνωρίζαμε. Πριν προχωρήσουμε όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, να μας πεις λίγο Κυριακή τους τρόπους επικοινωνίας. Και μπορείτε πιστεύω να μας καλείτε λοιπόν στο 211-55-50-500, επίσης στο email μας πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook Πρώτη Ανάρτηση. Πρώτη Ανάρτηση. Όπως καταλαβαίνετε, για να μην λέμε ακόμα Twitter, δεν το φτιάξαμε. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1903 ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλης τραυματίζεται ελαφρά στον ώμο από σοβάδες που πέφτουν από το ταβάνι του Υπουργείου Εξωτερικών όπου και εργαζόταν. Το 1923 ο Walt Disney ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων με πραγματικά καταπληκτικά δημιουργήματα. Όλα από τα πιο παλιά μέχρι και τα πιο πρόσφατα είναι όλα, δηλαδή δεν θες να μην τα ξαναδείς, θέλεις να τα βλέπεις όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Λοιπόν, το 1946 10 εξέχοντες Ναζί που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης απαγχωνίζονται ως εγκληματίες πολέμου. Θα πούμε ενδεικτικά μερικούς, είναι ο Φρανκ, ο Φρίκ, ο Γιόντλ, ο Καλτεμπρούνερ, ο Κάιτελ, ο Ρίμπερντροπ, ο Ρόζενμπεργκ, ο Ζάουκελ, ο Ίνγκβαρτ και ο Στράιχερ. Το 1968 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με 5,35 μέτρα και κατατάσσεται τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Το χρυσό μετάλλιο κατακτά εκείνη τη χρονιά ο Αμερικανός Μπομπ Σίγκρεν με 5,41 μέτρα. Και να πάμε κάτι σε πιο πρόσφατο που έχει γίνει μόλις πριν 3 χρόνια. Εγκαινιάζεται στην Αρμενία το μακρύτερο τελεφερίκ του κόσμου. Η γραμμή πάνω από το φαράγγι του ποταμού Βαρωτάν έχει μήκος 5,7 χιλιόμετρα και συνδέει το διάσημο μοναστήρι του Τάτεβ. Μέχρι σήμερα το μακρύτερο τελεφερίκ του κόσμου ήταν το Σάντια Πικ στο Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με μήκος 4,3 χιλιόμετρα. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε όμως να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις. Ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα την 16η ημέρα του Οκτωβρίου. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο μεγάλος αυτός Ιρλανδός συγγραφέας, διάσημα συγγραφικά του έργα είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, το οποίο έχει Κυριακή γίνει και θεατρικές παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το είχε παίξει και ο Στράτος Τζόρτζουγλου το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Προσωπικά εμένα το αγαπημένο μου μυθιστόρημα του Ντόριαν Γκρέι είναι ο σκληρόκαρδος γίγαντας. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Να περάσουμε παρακάτω. Στο 1854 γεννιέται ο Καρλ Κάουτσκι, ο γερμανός πολιτικός, ένας από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. Ενώ το 1957 γεννήθηκε η δική μας μεγάλη ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη. Να δούμε και τους θανάτους, να δούμε ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1973 ο Τζον Χάντερ, σκοτσέζος ανατόμος και χειρούργος πρωτοπόρος στην παθολογοανατομία. Το 1958 πέθανε ο Μιχάλης Σουγιούλ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σουγιούλτζογλου, Έλληνα συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Ενώ το 2010 πέθανε ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί.
Θα πούμε και μετά, που θα, πριν ξεκινήσουμε τέλος πάντων τα θέματα που απασχολούν αρκετά, που θα απασχολήσουν μάλλον αρκετά σήμερα την ελληνική επικαιρότητα. Θα κοιτάξουμε λίγο και το έκτακτο, Κυριακή, που έβγαλε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα έκτακτο επιδείνωσης του καιρού. Να περάσουμε όμως λίγο να κοιτάξουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και επιστρέφουμε. Στην εφημερίδα λοιπόν, η Καθημερινή. Εμφύλιος στην Τρόικα για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή διαφωνεί με το Δουνουτού και Κομισιόν για κάλυψη του κενού με ομόλογα. Αλληλεγγύη ζήτησε ο κύριος Σαμαράς. Οι Ρεπουμπλικανοί δεν συμφώνησαν μεταξύ τους για το χρέος. Τριγμή λόγω κεντροαριστεράς. Μειώνονται οι καταθέσεις για πληρωμή των φόρων. Στην εφημερίδα Ημερησία. Κερδίζουν έδαφος τα ελληνικά ομόλογα. Ψήφος εμπιστοσύνης από τους ξένους στην οικονομία. Με χαμηλότερα επιτόκια δανείζονται οι τράπεζες. Σχέδιο για άνοιγμα στις χρηματοαγορές. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Τρόικα ζητάει μέτρα για 6 δισεκατομμύρια. Με δύο νέους φόρους στο πόρισμα για ΕΟΠΗ. Η Όπερα του Πειραιά. Η διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Στην εφημερίδα Η Αυγή. Δεύτερο χτύπημα από Προβόπουλο. Πολιτιστική και κοινωνική συμμαχία για τα πανεπιστήμια. Αντίστροφη μέτρηση για αμερικανική χρεοκοπία. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Λεφτά τέλος στους αγρότες φαντάσματα. Ποιοι δικαιούνται και ποιοι χάνουν επιδοτήσεις το 2014. Συμφωνία στη ΣΥΠΑ. Προεξοφλούν οι αγορές. Σύγκληση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για τη Χρυσή Αυγή. Η πρώτη ελιά στη Θεσσαλονίκη. Το λέει ο Μπουτάρης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Κώστας Σιμίτης, θετική κίνηση των 58. Διαφωνώ με αποκλεισμούς. Στην εφημερίδα των συντακτών, στα ίχνη του χρήματος της Χρυσής Αυγής. Έρευνες σε πολλά επίπεδα για το μαύρο χρήμα που χρησιμοποιούσε. Στο μικροσκόπιο του ΔΟΗ, τα οικονομικά της Χρυσής Αυγής. Ξεκίνησε από χθες η έρευνα στα γραφεία της. Και Βρετανός εκδότης και ερευνητής Έλληνας εκατομμυρίουχος στηρίζει οικονομικά ακροδεξιές οργανώσεις. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Αλλάζουν γη σε 200.000 ιδιοκτήτες. Πώς θα αποκτήσουν δικαίωμα δόμησης? Πώς θα γίνει η ανταλλαγή εκτάσεων? Ολόκληρη η απολογία του δολοφόνου του Παύλου Φίσα. Σε μπαράζει η Εθνική για Μουντιάλ. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αντιλαϊκά μέτρα θα καλύψουν το κενό. Σήμερα στις 11 στην ΟΣΥ, στο ΡΕΝΤΙ, η κινητοποίηση για φθηνές συγκοινωνίες. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Κλαδικές συσκέψεις για την οργάνωση της απεργίας. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τόμας Βίζερ φτάνει στην Αθήνα ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Ευρωζώνης. Εντάσεις με την Τρόικα φέρνει πίεση για τα μέτρα. Ευρωζώνη, τριπλή έξοδος από τα μνημόνια. Χρηματιστήριο, συνεχίζονται με έντονο ρυθμό οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων των ξένων θεσμικών. Διακυμάνσεις και ρεκόρ συναλλαγών. Ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Σκουριές, ο άγνωστος φάκελος για το Αντάρτικο. Δεκάδες κατηγορούμενοι και δικογραφία 3.000 σελίδων στη Χαλκιδική. Απολογία Ρουπακιά, επιμένει χρυσαυγήτικα ο δολοφόνος. Ο Πάλης, τα όπλα και τα ορφανά κοντέινερ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Νέα περιπέτεια για 300.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Το όραμα του Καραμαλή πιο επίκαιρο από ποτέ. Καινοτομία. Θέρμανση στα σχολεία με λάδι από το τηγάνι. Ενώ στην Εσπρέσο, ιός διαζυγίων. Η Κοραλία Καράντι και ο Υπουργός δεν μένουν πια μαζί. Η αντιτρομοκρατική φοβάται χτύπημα από Μαζιώτη. Διχάζει ο Απόλλων της Γάζας. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Να περάσουμε όμως λίγο να κοιτάξουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές εφημερίδες. Στην εφημερίδα Η Πράσινη. Στην εφημερίδα λοιπόν Η Πράσινη, μαζέψτε τώρα το καλό παιδί. Υπάρχει ΕΦΥΠ, υπάρχει ΕΣΑΚΕ, υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει υπουργός. Σήμερα στην ΠΥΠ, πού, πώς, πότε θα παραλάβουν οι 200 νικητές τα διαρκείας του εξάστερου. Στην εφημερίδα Το Φως, η Εθνική για το Μουντιάλ. 2-0, νίκη επί του Λιχτενστάιν, όμως με εμφανίσεις όπως τη χθεσινή δεν πάμε όχι στο Ρίο, αλλά ούτε στο Αντίριο. Πολύ ενδυματικότατος τίτλος νομίζω αυτός. Ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε και στην εφημερίδα πρωταθλητής. Σε όλα δεν μασάνε οι Αγγελόπουλοι. Θα σας δείχνουμε με το δάχτυλο. Ο ρόλος του Σαβιόλα, ένα ζογκλέρ ανάμεσα στα θηρία της Μπιενφίκα. Η αλήθεια του Αμπντούν, θα γυρίσω όταν πρέπει. Είμαι οπαδός. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τα μυστικά του Μίτσελ. Στην ώρα των σπορ, αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του ονείρου. Απόλυτη επιβεβαίωση της ώρας για την ημερομηνία και τον τόπο της εκδήλωσης που θα γράψει ιστορία. Άρχισαν να διανέμονται από χθες οι προσκλήσεις της Δικέφαλος 1924 για την παρουσίαση της Αγίας Σοφιάς και του Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισμού. Περιμένουν πολύ κόσμο την Κυριακή. Υπόσχεται γκολ και θέαμα η ομάδα μετά το πρώτο ξέσπασμα στο Β' ημίχρονο με τον Ηλυσιακό. Στην εφημερίδα Γκολ. Ας πάμε για ψάρεμα. Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία και Ισλανδία υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ταμπαράς. Άνοιξε και τους περιμένει. Θα είμαστε στη Βραζιλία. Η ανάλυση των πιθανών αντιπάλων μας. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, θερμή Made in England. Ταξίδεψέ μας παιδί Ελλαδάρα μου. Ελάτε. Θέατρο παραλόγου. Αυτοί ξέρουν. Ζενίτ Σαλκέ. Τραμπζόρσπορ στο κυνήγι του Μήτρογλου. Στην εφημερίδα, οι γάτα πληρώνουν ταχύ από την Νότια Αμερική. Ρίσκο με μεγάλες αποδόσεις στο σημερινό κουπόνι των 12 αγώνων και 2 μονών αποδεκτών. Τζάμπολ με σούπερ ευκαιρίες στο μπάσκετ. Ολυμπιακός περιμένουν να κληρώσει το 21. Λέτο και Κατσούρα απειλούν Πάο και Αλαφούζο. Στην εφημερίδα Sport Day, συνέντευξη Νίκη και στο ΆΚΑ. Ο Ματ Λοντζέσκι ανοίγει την καρδιά του στη Sport Day και μιλάει για το ντέρμπι του δεύτερου γύρου, την εκπληκτική άμυνα των Ερυθρολεύκων και το 3-peat στην Ευρωλίγκα. Ελλάδα, μπορείς. Με όπλα τη συμπαγή άμυνα και την εμπειρία των διεθνών μας, φεύγουμε και για Βραζιλία. Παναθηναϊκός, ζόρια. Οι δυσκολίες που παραδοσιακά εμφανίζονται μετά από μάτς εθνικών ομάδων και η φόρα με την οποία έρχεται ο Φιγκερό την Παρασκευή για να παίξει την Κυριακή. Και κλείνουμε με την εφημερίδα «Ο Γαύρος πόνεσε πολύ». Σίγουρα πόνεσε πολύ. Οι πρωταθλητές της Ευρώπης με οδηγό την άμυνα και άθικτη τη ρακέτα τους καθάρισαν και μοιράζουν πόνο. Πόνεσέ τους απέναντι και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με τον οποίο προσπάθησαν να ασχοληθούν ψάχνοντας να απαλύνουν τι άλλο παρά τον πόνο τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν οι πράσινοι τι έπαθαν με το καλημέρα στο σεφ. Τα κρατάει για το θρύλο. Ενοχλήσεις Μασάντο και Μπόγκ. Αυτή ήταν και η τίτλη από τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών αθλητικών εφημερίδων. Φαίνεται πως τα περισσότερα πρωτοσέλιδα ασχολούνται με τους επικείμενους αγώνες της Εθνικής. Βέβαια, αν η Εθνική συνεχίσει να παίζει με αυτούς τους ήπιους τόνους, θα λέγαμε, χωρίς να έχει πάρα πολύ όρεξη, σίγουρα, όπως έλεγε αυτό το πολύ ευρηματικό πρωτοσέλιδο, όχι στο Ρίο δεν θα πάμε, αλλά ούτε στο αντίριο. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 ηλεκτρονική σελίδα της Ελλάδας, ζούγκλα.gr. Γνωρίζουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου για την αδικοπραξία της απάτης και της υπεξαίρεσης. Το απίστευτο χρονικό του αφορολόγητου εκατομμυρίου. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο είναι ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει το ζούγκλα.gr και ο Σωτήρης Κουλούδης σκανδαλίζει διανόμου. Έξωση σε ιδιοκτήτη ταβέρνας από την Ιερά Μονή με γης της Λαύρας. Έφοδος δρασοφόρων με τη συνοδεία της Σόπκε. Και το τρίτο είναι τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr. Θα περάσουμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Καλημέρα σας και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση που σας κρατάει στην τροφιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9 έως και τις 11. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα κάνουμε σήμερα μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε τώρα που λογικά έχετε ξυπνήσει ή έχετε πάει στις δουλειές σας ή όσοι είστε στις δουλειές σας θα θέλετε να ενημερωθείτε για κάποια σοβαρά θέματα. Όπως σας έχουμε πει, καθημερινά θα βλέπουμε κάτι ευχάριστο πριν, έτσι. Εχθές κάποια στιγμή που ψάχναμε στο διαδίκτυο και γενικώς στο YouTube, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο, είναι σχετικά παλιό, πρέπει να είναι από τη δεκαετία του 99-2000, κάπου εκεί πρέπει να είναι, όταν ακόμα ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του ήταν η Αμάν τα καθάρματα. Έτσι, είχαν κάνει ένα βίντεο το οποίο φαίνεται ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Φαίνεται πως το φετινό χειμώνα θα είναι ένας δύσκολος, όπως έχουμε πει, χειμώνας και από άποψη καιρικών φαινομένων, αλλά και λόγω του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου μάλλον που έχει φτάσει στα ύψη. Έτσι, από τότε ήταν μπροστά η ομάδα αυτή και βρήκε τρόπους να μπορείτε να ζεσταθείτε το χειμώνα εάν δεν έχετε πετρελαίο θέρμανσης. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Χειμώνας ήρθε. Η τιμή του πετρελαίου και η πιο πολύ και από το ίδιο το πετρέλαιο. Τα καθάρματα του Αμάν προτείνουν τρόπους για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα χωρίς πετρέλαιο. Τις ηλιόλουστες μέρες προσαρμόστε εύκολα σε εσάς και στην οικογένειά σας ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφήστε την φύση να σας ζεστάνει. Επιστρέφετε σπίτι και παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Η μηχανή του αυτοκινήτου σας είναι ζεστή. Γιατί να πάει χαμένη τόση ζέστη? Εκμεταλλευτείτε την άμεσα με όλη την οικογένεια. Κοιμηθείτε στο καπό του αυτοκινήτου. Τα βράδια μπορείτε όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας να μαζεύεστε στο υπόγειο. Με τη φωτίτσα σας, την κουβεντούλα σας, τη ζεστούλα σας βρέρωσε. Σιδερώνει η γυναίκα σας.
Γιατί να το κάνει στη σιδερόστρα και να πηγαίνει χαμένη τόση ζέστη. Ξαπλώστε όλη η οικογένεια στο κρεβάτι και αφήστε τη γυναίκα σας να σιδερώσει από πάνω σας τα ρούχα. Νικήστε το κρύο διατροφικά. Τρώτε όλη η οικογένεια και για όλο το χειμώνα αποκλειστικά καυτερές πιπεριές, φούσκες και τίποτα. Ένας άλλος καταπληκτικός τρόπος για να ζεσταθείτε είναι να καλύψετε όλο το κορμί σας με έμπλαστρα. Εξασφαλισμένη ζέστη. Αλλά και αποτρίχωση. Τέλος, κάντε παρέα με κούρδους. Πού θα πάει, κυρίες και κύριοι? Αργά ή γρήγορα θα αυτοπυρποληθούν και τότε εσείς θα απολαύσετε τη ζέστη. Υπομονή, θα περάσει κι αυτός ο χειμώνας. Αχ, βρε Κώστα, Κώστα, τι ωραία που περνάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αχ, Παναγία μου, που διασά. Κουράγιο λοιπόν, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Φαίνεται πως και τότε με τη Νέα Δημοκρατία μάλλον ήταν το κόμμα, το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα μετά από πόσα περίπου, πρέπει να είναι γύρω στα 10 χρόνια, είναι πάλι Νέα Δημοκρατία κυβερνών κόμμα. Και ο χειμώνας είναι δύσκολος. Κουράγιο λοιπόν, θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Είδατε τρόπους να σταθείτε, αν σε περίπτωση δεν μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ ευρηματικοί τρόποι που βρήκαν όντως, οι Αμάν. Πραγματικά. Και πρέπει να έκανε το σπικάζο Καλυβάτσης τότε, που ήταν ακόμα παρέα όλη μαζί η ομάδα. Ωραία ήταν τότε με το Σαμάν. Πολύ ωραία. Θυμάμαι το έβλεπα που ήμουν μικρούλα. Λοιπόν, να περάσουμε όμως λίγο να κοιτάξουμε το δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σύμφωνα λοιπόν με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα και από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγο πιο αναλυτικά, για σήμερα Τετάρτη στις 16 Δεκάτου δηλαδή, προβλέπεται ότι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σταδιακά μέχρι το βράδυ στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Για αύριο, 5η 17 Δεκάτου, έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στα Δωδεκάνησα, πολύ ισχυρή βορειοδυτική άνεμη. Πολύ ισχυρή βορειοδυτική άνεμη θα επικρατήσουν αρχικά στα δυτικά και βόρεια και μέχρι το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες μέρες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, δηλαδή των ισχυρών βροχών και των καταιγίδων. Ειδικότερα, να αποφεύγετε τις εργασίες υπαίθριου κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατατόπων αρμοδίων φορέων, όπως η τροχέα. Να ασφαλίσετε αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τη ραχδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. Αν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Επίσης, να μείνετε μέσα σε αυτό με αναμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Να αποφεύγουν επίσης να διασχίζουν χήμαρους και ρέματα πεζή ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Αυτό ήταν το δελτίο επιδείνωσης καιρού. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Γενικώς είναι ωραίος. Απλά ήταν και καιρός να αρχίσει. Ο χειμώνας έρχεται σιγά-σιγά. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα αλλάζει και η ώρα, δηλαδή μπαίνουμε πλέον επίσημα στο χειμώνα. Οπότε, λογικό είναι ότι τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, αν όχι τόσο έντονα, θα υπάρχουν από εδώ και πέρα τουλάχιστον τους υπόλοιπους 3 με 4 μήνες. Εχθές, κάποια στιγμή μετά το μεταναστευτικό και το νέο μεταναστευτικό μάλλον κώδικα, ανοίξαμε ένα καινούριο θέμα, το οποίο φαίνεται πως ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλο δικηγόρος των Αθηνών, ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεν είχε δηλώσει ουσιαστικά 1 εκατομμύριο ευρώ, δολάρια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, φαίνεται πως το θέμα αυτό όμως πια δεν αφορά μόνο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον από τα μέχρι στιγμής δημοσιεύματα, η ηγεσία του κόμματος φαίνεται να τον καλύπτει. Ουσιαστικά, πώς να το διαρριγνύει τα ημάτια του εργατολόγος βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος για το πρόστιμο των 992.000 ευρώ που επιβλήθη από το ΣΔΟΕ λόγω απόκρυψης εσόδων ύψους του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η αποσιοποίηση του ηλικιώδους αυτού ποσού είναι το ένα μέρος της απίστευτης αυτής ιστορίας. Το να αποκρύπτει έσοδα από δικηγορική αμοιβή για να μην αποδώσει τον αναλογούντα φόρο, όταν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού βολοδέρνει προκειμένου να απεξέλθει τις ανάγκες της καθημερινότητας, είναι ένα θέμα το οποίο πέραν των όποιων κυρώσεων θα κριθεί εν καιρό από τους Έλληνες πολίτες. Το δεύτερο μέρος, ωστόσο, σχετίζεται με τη φερεγγιότητα και την αξιοπιστία του πολιτικού ανδρός. Καταδικάστηκε τελεσίδικα για δικοπραξία σε απάτη και υπεξαίρεση κατά της πελάτησάς του και 2 συναδέλφων του δικηγόρων αντίστοιχα, χειριζόμενος υπόθεση οικογενειακής αντιδικίας, εκ της οποίας προήλθε και η περιβόητη αμοιβή του 1 εκατομμυρίου. Τι έκανε ο Μητρόπουλος με λίγα λόγια? Πήρε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση το ποσό των 2 εκατομμυρίων έναντι 3, τα οποία προορίζονταν για την αμοιβή του ιδίου και άλλων 2 δικηγόρων που χειρίστηκαν από κοινού την υπόθεση. 1 εκατομμύριο για κάθε έναν. Και έδωσε από 200.000 στους άλλους 2 επιχειρώντας να ιδιοποιηθεί τα υπόλοιπα 1.600.000. Οι συνάδελφοί του, όπως ήταν φυσικό, κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του και εναντίον της πελάτησας που τους είχε αναθέσει την υπόθεση. Η Μανιού με τη σειρά της, έχοντας εκταμιεύσει το συμφωνηθέν ποσόν, καθ' υπόδειξη του Μητρόπουλου σε λογαριασμούς τραπεζών της Κύπρου και της Ελβετίας, αναγκάστηκε να επιλέξει τη δικαστική οδό στρεφόμενη εναντίον του. Το αποτέλεσμα, βέβαια, όπως ήταν και λογικό, ήταν τραγικό για τον Αλέξη Μητρόπουλο, μιας και, όπως είπαμε, καταδικάστηκε αμετάκλητα για δικοπραξία απάτης και επεξαίρεσης. Βαρύτατα αδικήματα, τα οποία, εάν κατέληγαν στα ποινικά δικαστήρια, δεν το επιδίωξαν βέβαια οι αντίδικοι, θα είχαν ως συνέπεια την επιβολή σοβαρών κυρώσεων. Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή προς την ηγεσία και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ απλό. Θα ανοιχτούν συμπεριφορές που θυμίζουν φαντάσματα του δικοματισμού και του παρελθόντος, κάνοντας τα στραβά μάτια, ή θα αντιδράσουν κάθετα? Φαντάζομαι αυτό το ερώτημα αφορά και όλους τους πολίτες, τους οποίους, μάλλον οι οποίοι έμαθαν για την υπόθεση αυτή. Τα υπόλοιπα επικοινωνιακά τρίκ και η αποσιοποίηση του θέματος μέχρι να περάσει μπόρα πιθανόν να έχουν σοβαρές συνέπειες για ένα πολιτικό κόμμα που θα λειτουργήσει ουσιαστικά μέσα σε κοινωνία μηδενικής ανοχής. Ακολουθούν αυτούσια τα αποσπάσματα από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μητρόπουλος ισχυρίστηκε ότι η αδελφή του Θανόντος ανέθεσε σε αυτόν αποκλειστικά την εντολή διεκπεραίωσης της υποθέσεώς της και ότι το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων συμφωνήθηκε ως αμοιβή του. Ωστόσο, η δήλωση της κυρίας Μανιού δεν έχει την έννοια ότι αυτή ανέθεσε αποκλειστικά στον κύριο Μητρόπουλο την εντολή για τον χειρισμό της υποθέσεώς της, ούτε ότι το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων συμφωνήθηκε ως αμοιβή δική του και μόνο, αφού αποδείχθηκε ότι αυτή είχε ήδη αναθέσει προφορικά και στους 3 δικηγόρους την εκπροσώπησή της. Σύμφωνα με τους δικαστές, ο παραπάνω ισχυρισμός αποδείχθηκε και από όσα βεβαίωσε ο σύζυγος της κυρίας Μανιού. Στις 26/3/1999 κλήθηκε η σύζυγός μου να μεταβεί στο γραφείο του Αλέξη Μητρόπουλου, όπου την περίμεναν και οι 3 δικηγόροι, προκειμένου να ρυθμίσουν οριστικά το ποσό της αμοιβής τους. Εκεί της ανακοινώθηκε ότι είχαν αποφασίσει και οι 3 ως συνολική αμοιβή για την περίπτωση που τελείωνε η συμβιβαστική ρύθμιση και η διανομή της περιουσίας στο ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων και για τους 3 δικηγόρους.
η σύζυγός μου, αν και θεώρησε ότι η αμοιβή ήταν πολύ μεγάλη, δέχθηκε και συμφώνησε με το ύψος της. Παράλληλα, βέβαια, η αδελφή του θανάτους επιχειρηματία υποστήριξε. Την 26η ημέρα του Μαρτίου του 1999 ειδοποιήθηκα από τον κύριο Μητρόπουλο να προσέλθω στο γραφείο του ώστε να με την παρουσία των άλλων δικηγόρων να ρυθμιστεί ενιαία το ζήτημα της αμοιβής των δικηγόρων μου που από κοινού με εκπροσωπούσαν. Ο κύριος Μητρόπουλος μου ζήτησε ένα εξέλιγμα από το προσωπικό του γραφείο στο οποίο παρέμειναν οι άλλοι δύο δικηγόροι. Μου ανακοίνωσε δε ότι είμαστε οι δυο μας, ότι το ποσό που από κοινού οι δικηγόροι αυτό είχαν συμφωνήσει να μου προτείνουν αν ερχόταν σύμφωνα με την από αυτούς αποτιμηθήσα αξία των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς και τις διατάξεις του κώδικα των δικηγόρων σε 3 εκατομμύρια δολάρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο θα επιμεριζόταν κατ' ίσα μέρη στους 3 πιο πάνω δικηγόρους μου. Μου έδωσε μάλιστα και υπέγραψα μια επιστολή στην οποία αναφερόταν η υποχρέωσή μου. Και συνεχίζει, στην πραγματικότητα η κοινή εντολή μου προς τους 3 δικηγόρους δόθηκε πριν τις 26 Τρίτου 1999, ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε το ποσό της αμοιβής και ζητήθηκε από τον προεπικληθέντα εναγόμενο Μητρόπουλο η υπογραφή από εμένα της εν λόγω επιστολής, όχι ως συστατικής της εντολής που είχε πολύ νωρίτερα ήδη δοθεί, αλλά για προσωπική κατοχήρωση του κύριου Μητρόπουλου ως βεβαίωση της υποχρεώσεώς μου για καταβολή αμοιβής. Όπως αποδείχθηκε λοιπόν ο ισχυρισμός του κύριου Μητρόπουλου ότι στις 26 Τρίτου 1999 που πήγε στο γραφείο του η κυρία Μανιού δεν παρευρίσκονταν εκεί οι άλλοι δύο δικηγόροι, είναι αβάσιμος ουσιαστικά. Αυτά δε που βεβαίως οι συνεργάτες του στο γραφείο δεν ανταποκρίνονταν προς την αλήθεια. Λοιπόν, πάντως όσον αφορά την διαδρομή που έκαναν τα χρήματα αυτά, φαίνεται πως ο κύριος Μητρόπουλος τηλεφώνησε στην κυρία Μανιού και τη ζήτησε να καταβάλει και στους 3 δικηγόρους το ένα μέρος της αμοιβής τους που είχαν συμφωνήσει. Προς τούτο, αυτό συνεργώντας κατ' εντολή και για λογαριασμό και των άλλων δύο συναδέλφων, του παρέδωσε στην κυρία Μανιού τους 5 αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες εξωτερικού, τους οποίους η κυρία Μανιού κατέθεσε καθ' υπόδειξη αυτού το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων των. Εκ των οποίων τα 200.000 δολάρια τα κατέθεσε λογαριασμό που άνοικε σε έναν δικηγόρο, 200.000 δολάρια που κατέθεσε που άνοικαν στον δεύτερο δικηγόρο και 1.600.000 δολάρια που κατέθεσε σε λογαριασμούς, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν ελεγχόμενοι από τον δικηγόρο Μητρόπουλο. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι η κυρία Μανιού κατέθεσε στις 26 Τετάρτου του 1999 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην Bank of Cyprus, 50.000 δολάρια στην Bank of Cyprus, επίσης 200.000 δολάρια στην Bank of Cyprus που άνοικε σε έναν από τους δικηγόρους και 200.000 δολάρια στην Bank de Suisse που αντικαταστάθηκε μετά από την Dresdner Bank. Παρακράτησε λοιπόν τα χρήματα. Παρακάτω περιγράφεται. Ο ένας από τους δικηγόρους, έχοντας υπόψη του ότι είχε καταθέσει στο λογαριασμό του έναν της αμοιβής του μόνο το ποσό των 200 δολαρίων, απευθύνθηκε στην κυρία Μανιού και διατύπωσε σχετικά παράπονα. Τότε η κυρία Μανιού τον ενημέρωσε ότι αυτή είχε καταβάλει στις 26 Τετάρτου του 1999 για λογαριασμό και των 3 δικηγόρων σε λογαριασμό που της είχε υποδείξει ο κύριος Μητρόπουλος το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Μετά από αυτά, τις πρωινές ώρες της 8-11 του 1999, η κυρία Μανιού τηλεφώνησε στον κύριο Μητρόπουλο και του ζήτησε να συναντηθούν. Πράγμα το οποίο έγινε τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας στο γραφείο του. Στη συνάντηση ο κύριος Μητρόπουλος παραδέχθηκε ότι η κυρία Μανιού είχε καταβάλει το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι αυτός παρακράτησε και τον εαυτό του το ποσό του 1.600.000 δολαρίων. Αρνήθηκε δε να αποδώσει στους άλλους δύο δικηγόρους τα ποσά που αναλογούσαν σε αυτούς. Πάντως να σου πω ότι πριν να γίνει συνάντηση στο γραφείο του δικηγόρου, είχε συναντηθεί η κυρία Μανιού με τον κύριο Μητρόπουλο στο ξενοδοχείο στην Κηφισιά, στο Πεντελικόν. Λοιπόν, έτσι η συνάντηση αυτή αποδίδεται από τον κύριο Μητρόπουλο σε πρωτοβουλία της ίδιας της κυρίας Μανιού, ενώ ο σύζυγός επιβεβαίωσε ένορκα ότι η πρωτοβουλία της συναντήσεως ήταν του Μητρόπουλου. Ως αιτία λέει της συναντήσεως, ο Μητρόπουλος επικαλείται ότι ήταν εκβιασμός της κυρίας Μανιού από έναν από τους άλλους δύο δικηγόρους, ο οποίος απαιτούσε το μισό της αμοιβής που είχαν συμφωνήσει.
Αντίθετα, ο σύζυγος της κυρίας Μανιού βεβαίωσε ένορκα ότι ο κύριος Μητρόπουλος ζήτησε από τη σύζυγό του να αποκρύψει από τους άλλους δύο δικηγόρους το ύψος του συνολικού ποσού που είχε καταβάλει και να πει ότι είχε καταβάλει μόνο το ποσό των 600 δολαρίων. Πράγμα το οποίο αρνήθηκε η σύζυγός του και τον ενημέρωσε ήδη ότι είχε ήδη ανακοινώσει σε έναν από τους άλλους δύο δικηγόρους το ύψος του ποσού που είχε καταβάλει. Ουσιαστικά ποια είναι τα συμπεράσματα από όλα αυτά που τόση ώρα ακούμε και διαβάζουμε για αυτήν την υπόθεση? Από αυτά που αποδείχτηκαν, το προκύπτω το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο η κυρία Μανιού κατέβαλε έναν της αμοιβής και των τριών δικηγόρων της, ο κύριος Μητρόπουλος θα εισέπραξε για τον εαυτό του. Το ποσό των, δηλαδή των 1.600.000 δολαρίων, το οποίο δικαιούταν ως συνολική αμοιβή του από το συνολικό ποσό της συνολικής αμοιβής των 3 εκατομμυρίων. Επίσης, προκύπτει ότι ένας από τους δικηγόρους είχε δώσει εντολή στον κύριο Μητρόπουλο Κυριακή και αυτός είχε αναλάβει την υποχρέωση να εισπράξει από την κυρία Μανιού για λογαριασμό του άλλου δικηγόρου την αναλογία επί του ποσού της αμοιβής που θα προκατέβαλε αυτή. Η αναλογία του δικηγόρου στο ποσό της προκαταβολής των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανέρχονταν με βάση την συμφωνία τους περί ισομερούς κατανομής του ποσού της αμοιβής που θα τους κατέβαλε η κυρία Μανιού. Στο ποσό των 666.000 δολάρια, αντί όμως του ποσού αυτού, ο κύριος Μητρόπουλος έδωσε εντολή και η κυρία Μανιού κατέθεσε στο λογαριασμό του συνάδελφου του μόνο το ποσό των 200 δολαρίων, εισέπραξε δε αυτός και παρακράτησε παράνομα για τον εαυτό του από το ποσό αυτό της αμοιβής που αναλογούσε στον συνάδελφό του το ποσό των 466.000 δολαρίων. Πάντως, ουσιαστικά να πούμε ότι για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, γιατί φαίνεται πως θα έχουμε και άλλες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Μητρόπουλου, το ποσό αυτό των 300.000 ευρώ που ο κύριος Μητρόπουλος όφιλε να αποδώσει στον συνάδελφό του με βάση την εντολή που είχε δώσει αυτός από την 26η του 4ου μήνα του Απριλίου του 99 που κατατέθηκαν στο λογαριασμό του. Αντί αυτού όμως το παρακράτησε για τον εαυτό του και το ιδιοποιήθηκε παράνομα. Όπως είπαμε, αυτές ήταν οι εξελίξεις που αφορούσαν τον μεγάλο δικηγόρο και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Μητρόπουλο. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Το δελτίο ειδήσεων θα το πει η Άννα Μορφούλη. Πάμε μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Καλημέρα σας, επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθήσατε το πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας από την Άννα Μορφούλη και από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Όπως είπαμε, είδαμε το θέμα που αφορούσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Μητρόπουλο, που ουσιαστικά φόρο διέφυγε. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που από το 2008 έχει απασχολήσει αρκετά όλη την ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης αυτής ήταν αρχικά ο πανικός και η αμηχανία. Ακολουθήσαν σπασμωδικές κινήσεις και λανθασμένες πολιτικές, ενώ η έλλειψη ψυχραιμίας που υπήρξε και οι βιαστικές αποφάσεις εν μέσω της επικοινωνιακής καταιγίδας που είχε ξεσπάσει, όπως είπαμε, το 2008, ύστερα από το σκάνδαλο Στόβα το Παίδι. Έτσι, με τα παραπάνω που, όπως είπαμε, αποτελέσαν ένα ουσιαστικά θρίλερ που εξελίχθηκε εκείνη την περίοδο και είχε ως πρωταγωνιστές υπουργούς, δημοσιογράφους. Υπουργούς και δημοσιογράφους, ουσιαστικά οι άπαντες αγνοούσαν ότι η κατοχή της λίμνης Βιστονίδος απεδόθη από το ελληνικό δημόσιο που την κατήχε μη νομίμως στη Μονή Βατοπενδύου με σύμβαση του 1930, η οποία συνήφθη κατά εξουσιοδότηση δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος 8/4 κάθετος 24. Ο πρώτος, ο οποίος βιάστηκε, όπως είπαμε, εν μέσω πανικού να ακυρώσει όλες τις αποφάσεις που αναγνώριζαν τα δικαιώματα κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στην Βιστονίδα και στις παραλίμνες εκτάσεις, ήταν ο τότε υφυπουργός οικονομικών Αντώνης Μπέζας.
τον Οκτώβριο του 2008, δύο μήνες αφότου είχε ξεσπάσει το ιερό σκάνδαλο, με μια κίνηση που γεννά πολλά ερωτήματα, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών και νυν Υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, με την υπαριθμόν πρωτοκόλλου Υπουργική Απόφαση 1098-31-5-6443-A0010, ανακαλεί τις εγκριτικές αποφάσεις που αναγνώριζαν τα δικαιώματα κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στις επίμαχες εκτάσεις, καθώς και τα δύο πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέκου Κοντού, με τον οποίο επικοινώνησε η δημοσιογραφική ομάδα του Κίτρινου Τύπου και της Ζούγκλας. Ο κύριος Μπέζας λειτουργήσε υποκαθεστώς πανικού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κοντός. Παρέμβαση στην προχθεσινή εκπομπή «Κίτρινος τύπος» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου έκανε η συμβολιογράφος Κατερίνα Πελέκη. Πάμε όμως να δούμε το σχετικό βίντεο. Σκάνδαλο, ότι ουκ έστιν σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την κυριότητα της λίμνης Βιστονίδα και των παραλίμνιων και παρόχθειων εκτάσεων αυτής που έφερε στο φως η εκπομπή Ζούγκλα την περασμένη Πέμπτη, στάθηκε αφορμή για πολλές αντιδράσεις αλλά και έρευνες. Κατά τα έτη 2002 και 2003, με την υπαριθμόν 46 κάθετος του 2002 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, προβλέπεται να περιέλθει στην απόλυτη κυριότητα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου η λίμνη Βιστονίδα. Επιπροσθέτως, με την υπαριθμόν 17 κάθετος του 2002 γνωμοδότηση, αναγνωρίζεται η κυριότητα της Μονής επί των παραλίμνιων εκτάσεων συνολικού εμβαδίκους 5.000 στρεμάτων και των δύο νησίδων Αγίου Νικολάου και Παναγιάς Παντάνασας της λίμνης Βιστονίδα. Τέλος, με την υπαριθμόν 26 κάθετος 1998 γνωμοδότηση και η νησίδα Ανταμπουρού δύναται να περάσει στην αποκλειστική κυριότητα της Μονής. Οι τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις έτυχαν αποδοχής από τους εκάστοτε υφυπουργούς οικονομικών με αντίστοιχες αποφάσεις. Η παράδοση της κυριότητας των επίμαχων εκτάσεων έλαβε χώρα με δύο πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, με ημερομηνία αφενός 11 Δεκεμβρίου 2002, αφετέρου 25 Ιουνίου του 2003, τα οποία και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου 1539 κάθετος 1938 σε εκτέλεση των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κομβικό νόμο 1539 του 1938, άρθρο 12, περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, εάν το Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδοτήσει υπέρ της αποδόσης του ετούμενου ακινήτου ως ανήκοντος στον υποβάλλοντα την αίτηση, εγκρίνει δε την απόδοση εν όλο ή εν μέρη ο Υπουργός των Οικονομικών, ενεργείται δια πρωτοκόλλου παραδόσεως υπό του οικονομικού εφόρου ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του Υπουργείου των Οικονομικών, εντός ενός μηνός από τις εγκρίσεις η διαδικασία μεταβίβασης του δημοσίου προς τρίτους. Με αυτά τα πρωτόκολλα οριστικοποιήθηκε η μεταβίβαση από το δημόσιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου όλων των διεκδικούμενων εκτάσεων. Τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής υπεγράφησαν παρουσία εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου, ενώ έγιναν και οι σχετικές σημειώσεις στα αρμόδια υποθηκοφυλακία Ξάνθης και Ροδόπης, ενέργειες που καθιστούν τις διαδικασίες της μεταβίβασης οριστικές και αμετάκλητες. Το 2006, με δελτίο τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί Υπουργίας Ευάγγελου Μπασιάκου και Υφυπουργίας Αλέξανδρου Κοντού, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής των 25.000 στρεμάτων μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί ανταλλαγές. Κάτι που σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτε στα κρυφά. Όλα γίνονται χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ανακοινώνονται και δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητήσει τη διαδικασία των ανταλλαγών. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής συγκαλείται σύσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στην Ξάνθη, όπου ανακοινώνω ότι ολοκληρώθηκαν οι ανταλλαγές και όπου υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση από όλους τους παριστάμενους. Δύο χρόνια μετά το δελτίο τύπου και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2008, δύο μήνες αφού είχε ξεσπάσει ήδη το σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, σε μια κίνηση που εγείρει προβληματισμό και γεννά ερωτηματικά, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών και νυν Υγείας Αντώνης Μπέζας, με την υπαριθμόν πρωτοκόλλου Υπουργική Απόφαση 109-83-15-6443-A0010, ανακαλεί τις εγκριτικές αποφάσεις που αναγνώριζαν τα δικαιώματα κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στις επίμαχες εκτάσεις, καθώς και τα δύο πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής. Πλέον δημιουργήθηκε όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα. Από εκεί και πέρα πλέον δεν μπορούσε, πιστεύω, κανείς να λειτουργήσει με νυφαλιότητα και δεν νομίζω ότι ο κύριος Μπέζας είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει αποφάσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους. Θέλω να καταλάβετε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο, όταν επί 8 μήνες έπαιζε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα.
Δηλαδή ήταν μια κίνηση πανικού. Αναμφίβολα και ήταν μια κίνηση πανικού. Εγώ θέλω να σας πω ότι από το 5, το 6 που γίνονται οι ανταλλαγές για 1,5-2 χρόνια δεν είχαμε σχεδόν καμία όχληση από κανέναν. Μία ερώτηση στη Βουλή έγινε στην οποία απήντησε ο κύριος Δούκας και τίποτε περισσότερο. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή, είναι η κυρία Πελέκη. Κυρία Πελέκη, χαίρετε. Κυρία Πελέκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ ευχάριστη η παρουσία σας, διότι θεωρώ ότι, και το λέω δημόσια, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής ήσταν μία από τις ελάχιστες φωνές που μίλησε με την ψυχή και με κάθε διάθεση να πει όλη την αλήθεια. Αυτή την αίσθηση μου δώσατε. Έτσι είναι, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι τελικά έχω την αίσθηση ότι την αλήθεια δεν θέλει να την ακούσει κανένας. Όχι, όχι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ως πρόσωπο και ως γυναίκα είστε ευάλωτοι λόγω της ιδιότητας του συζύγου σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα που ο σύζυγός της είναι πολιτικός. Ήταν πολιτικός. Ήταν πολιτικός, ήταν υπουργός. Ενεπλάκησε σκάνδαλα με ιστορίες με υποκλοπές. Δεν ενεπλάκησε κανένα σκάνδαλο. Στην ιστορία αυτή με τις υποκλοπές εννοώ. Πώς δεν ενεπλάκει. Που, εν πάση περιπτώσει, έγιναν τόσα πράγματα και υπόθηκαν τόσες ιστορίες, θα ήσασταν ένας εύκολος στόχος. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι διπλά γενναίο από την πλευρά σας να βγαίνετε δημόσια και να, ενώ υπάρχει μπροστά μια δίκη και μια υπόθεση που είστε κατηγορούμενοι, να βγαίνετε και να μην τηρείτε αυτές τις λεγόμενες ισορροπίες σκοπιμότητας της τελευταίας στιγμής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω απόλυτα. Mm. Δεν ξέρω αν έχετε κατανοήσει ο κύριος Κιτσαράς που είναι εκεί, το γνωρίζει, για ποιο λόγο είμαι κατηγορούμενη. Δηλαδή εγώ είμαι κατηγορούμενη για απιστία κατά του δημοσίου, διότι ενώ ήξερα ότι η Μονή, ότι η Λίμνη ανήκει στο δημόσιο, ψευδώς δήλωσα εγώ προσωπικά ότι ανήκε στη Μονή. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως έχετε ξεκινήσει εσείς και λέτε και την περασμένη φορά παραθέσατε πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχουν θέματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν, όχι μόνο γιατί είμαστε εμείς κατηγορούμενοι, αλλά διότι αφορούν γενικότερα την Ελλάδα. Δηλαδή, αφήστε την, ότι από το 24 έχουμε τις αποφάσεις που παραδίδεται η κυριότητα της Μονής. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη σύμβαση η οποία υπεγράφει το 13, η οποία, με τους Τούρκους, η οποία έλεγε ότι τα βακούφια θα παραμένουν στη τουρκική κυριότητα σε όλες τις περιοχές που ελευθερώθηκαν. Στη Δυτική Θράκη. Επειδή η Λίμνη, δεν ξέρω ιστορικά αν το... Εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία. Η Λίμνη λοιπόν την πήρε ο Πασάς, διότι η επανάσταση στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε από ένα ναό που ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου. Από το θυμό το Πασάς πήγε και πήρε τη Λίμνη. Την άρπαξε βιαίως, όπου οι Τούρκοι τότε δεν εδέχονταν. Κολλείεται το δικαίωμά τους να την κρατήσουν ακριβώς για το λόγο της βίαιης αρπαγής. Εάν εμείς τώρα δεχθούμε ότι το ελληνικό δημόσιο έρχεται σαν διάδοχο του τουρκικού δημοσίου, θα πρέπει να δεχθούμε, αν ανήκει στο δημόσιο η Λίμνη, ότι η Λίμνη ανήκει στην κυριότητα των Τούρκων. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, τα γνωρίζω. Ή θα πρέπει να δεχθούμε, αν δεν αρπάχτηκε βιαίως... Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Να σας το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, με τη σύμβαση του 13, όταν υπεγράφει μεταξύ των Τούρκων και των Ελλήνων, ότι ήταν βακούφιο, δηλαδή είχε θρησκευτική υφή σαν ιδιοκτησία, συμφωνήθηκε ότι θα περνάει στην κυριότητα των Τούρκων σε όλη τη Δυτική Θράκη, δηλαδή σε όλες τις περιοχές που απελευθερώθηκαν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, σήμερα υπάρχουν 96.000 στρέμματα μεταξύ Εδέσης και Κατερίνης, τα οποία ανήκουν σε Τούρκο. Μου επιτρέπετε, η κυρία Πελέκη, ο Λάμπρου Κιτσαράσου. Να διευκρινίσω κάτι. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που αφορά μόνο τη Δυτική Θράκη. Με ποιον μιλάω? Είμαι ο Λάμπρου Κιτσαράς, κυρία Πελέκη. Ναι. Καλησπέρα. Απλώς σε αυτό που λέτε πάνω, να πω ότι. Ναι, το ζήτημα των βακουφίων αφορά ειδικά τη Δυτική Θράκη. Και, για βέβαια, τη Δυτική Θράκη μιλάω κι εγώ. Έτσι, για να μην νομίσει κάποιο ότι αναφερόμαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, ειδικά στη Δυτική Θράκη, που είναι μια περιοχή που δεν έπιπτε στην υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, προέβλεψε η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη της Άγκυρας και νόμος ελληνικός του κράτους αργότερα και αντίστοιχος τουρκικός νόμος βεβαίως για τα ελληνικά
θρησκευτικά ιδρύματα, ότι αυτά θα παραμείνουν στις μειονότητες του ενός και του άλλου κράτους. Λοιπόν, επομένως, εμείς στην ουσία το έχουμε λέμε. Μία πλήρη παραδοχή σε όλες τις φάσεις, τις τελευταίες τουλάχιστον, ότι η Λίμνη ανήκει στη Μονή, έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο στη Μονή και καλούμαστε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να συντάξω ένα συμβόλαιο που η μόνη μου υποχρέωση είναι να γράψω τι λένε οι συμβαλόμενοι, σωστά. Όχι, δηλαδή αν οι συμβαλόμενοι λένε ψέματα... Πρέπει να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση των Χρυσόβουλων και των Βακουφίων σημαίνει αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, που μπορεί να σημαίνει αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας επί των εδαφών μας. Και ορισμένοι ανεγκέφαλοι, αυτό δεν το γνωρίζουν. Και, όχι, έχει σημασία ότι υπάρχουν πολιτικοί άνδρες που συμπεριφέρονται κατά τρόπον απαράδεκτος, όσα να μην γνωρίζουν τι σημαίνει μια τέτοια συμπεριφορά. Σε τι κινδύνους μπαίνουμε εάν αρχίσουμε και αμφισβητούμε αυτά τα οποία δεχόμασταν πάντα. Άσχετα όμως από αυτό, εγώ λέω το εξής. Ερχόμαστε εμείς... Και όλα αυτά, εδώ υπάρχουν... μου επιτρέπετε κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Απελέκη. Σας ακούω. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος, γιατί ίσως δεν βλέπετε. Καταρχήν το θέμα της Λίμνης, ότι ανήκε στη Μονή, είχε λυθεί το 2002. Είχε λυθεί το 2002 και το 2003. Επί Πασόκ δηλαδή. Μα έχει λυθεί από το 24. Ναι, όχι, όχι, αφήστε το 24, αφήστε. Είχε λυθεί λοιπόν το 2002 και το 2003 και μάλιστα είχε επιληφθεί η ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ξεκάθαρα είπε ότι όλα οι παρόχθιες περιοχές και η Λίμνη ανήκουν στη Μονή. Άνω τελεία, δείτε το ρεπορτάζ και σας παρακαλώ, είναι ξεκάθαρα. Απλά ήρθε ο κύριος Μπέζας μετά και τα έκανε μαντάρα. Ένα λεπτό, κυρία Πελέκη, κύριε Διαλυνά. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Κυρία Πελέκη, συνεχίστε. Επί της ουσίας, λοιπόν, καταλήγουμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κυριότητα της Λίμνης ανήκε στη Μονή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και είναι επικίνδυνο να θέτουμε αμφιβολίες. Υπάρχει μία μειοψηφία, όπως είναι η ομάδα του κυρίου Σταθόπουλου, του καθηγητού, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία λέει ότι η Λίμνη ανήκει στη Μονή. Ερχόμαστε λοιπόν, και έχει σημασία το ποιοι είναι κατηγορούμενοι, διότι είναι το νομικό συμβούλιο του κράτους, όπως σας είπα και την περασμένη φορά, οι οποίοι και σήμερα θα γνωμοδοτήσουν για το ορθό ή όχι μίας αποφάσεως που θα πάρει κάποιος υπουργός. Και έρχομαι εγώ ως συμβολεογράφος, ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η νομολογία λέει ότι αν ο συμβολεογράφος δηλώσει ψευδή γεγονότα, σημαίνει ότι τον έχουν εξαπατήσει. Δηλαδή εγώ τι σας λέω, ότι αν μου έχουν δηλώσει ψέματα ότι η Λίμνη ανήκε στη Μονή, θα πρέπει να τους μηνύσω για απάτη δική μου. Όχι ότι εγώ εξαπάτησα το κράτος. Ποια είμαι εγώ να καταλύσω τους νόμους, να καταλύσω τα νομικά συμβούλια του κράτους, να καταλύσω τα πάντα, ποια είμαι τέλος πάντων. Ήσασταν σύζυγος ενός πανίσχυρου πολιτικού τότε και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Πώς πια ήσασταν εσείς. Επειδή μου πετάξατε μια σπόντα πριν για τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός από τότε που είχε το θάρρος να δείξει από πού ερχόντουσαν οι υποκλοπές, δεν ξαναείδε θετικό δημοσίευμα ποτέ. Και ό,τι έπαθε, το έπαθε από τότε. Αυτό η ρίστο είναι παρόλο, αλλά, ναι, αλλά μου ρίξατε τη σκότα και δεν μπορώ να μην ακούστε, απαντήσω. Είναι λεπτή η θέση μου, διότι είναι ο σύζυγός σας. Έχετε δίκιο, διδάλλος, αλλά και εγώ δεν μπορώ να μην το πω. Σωστά, να το πω. Θα σας τα ψέλνα κι εγώ όμως. Ωραία, αν ήταν τόσο μάγκας ο σύζυγός σας, ας έβγαινε να πει ότι οι υποκλοπές έφτασαν στη μάντρα της Αμερικανικής Πρεσβείας να του βγάλουμε όλοι μαζί το καπέλο. Αλλά πήγαινε μέχρι την πλατεία πριν την Πρεσβεία. Δεν μας πήγε στην Πρεσβεία. Έχετε και την πλατεία, έχετε άδικο. Έχετε και την πλατεία. Να μπούμε στο θέμα του σκανδάλου. Να μας πει η κυρία Πελέκη πώς μπερδεύτηκε με την υπόθεση αυτή. Δηλαδή, ποιοι την καλέσατε την κυρία Πελέκη για να είναι συμβολιογράφος να υπογράψει τα συμβόλαια αυτά.
Πώς λοιπόν, μπλέκτε, δεν πήγε κάποιος άλλος συμβολιογράφος. Γεμάτη αδύναμος συμβολιογράφος. Και ο πατέρας σας, θυμάμαι πολύ καλά, απειλούσε θεούς και δαίμονες, μην πειράξετε τον κύριο Βουλγαράκη. Φυσικά, διότι υπερασπιζόταν την νομιμότητα των ανταλλαγών από τότε. Πώς μπερδευτήκατε εσείς και ο πατέρας σας, ερώτηση δημοσιογραφική, δεν έχει καμία ειλικρινά καμία εμπάθεια και καμία προκατάληψη για όνομα του Αγίας της Παναγίας. Γνωριζόμαστε πολύ καλά ο Γιάννης ο Κανελάκης, ξέρετε, και γνωριζόμαστε ποια ήταν αυτή, πώς μπερδευτήκατε εσείς ως συμβολιογράφος, ποιοι σας κάλεσαν και πόσα χρήματα εισπράξατε κι εσείς και ο πατέρας σας από τις συμβολιογραφικές αυτές πράξεις. Θα με ακούσατε τώρα να απαντήσω. Τέλειωσα το ερώτημα, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν εισπράξα ούτε μία δραχμή, ίσα ίσα έχω βάλει από την τσέπη μου. Γιατί όλα αυτά τα αντίγραφα με τα οποία γίνονται οι δίκες, τώρα, συγγνώμη, ένας συμβολογράφος είναι δυνατόν να κάνει συμβολογράφος, θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Έχουν βγει από το γραφείο με δικά μου έξοδα. Πρώτον. Ούτε μα το πιστεύετε δράξη. Αυτό εσείς με δικά έξοδα ενός συμβολογράφου γίνονται πράξεις, κυρία, με 30 φιλόπινα. Για όνομα του κ. Παναγιώτη. Αν έκανε φιλανθρωπική πράξη, κυρία Κανελάκη, εντάξει. Κύριε Κανελάκη, μισό λεπτό να με ακούσετε και αν δεν σας λύσω κάθε απορία, συνεχίζετε. Okay. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 113 του συμβολιογραφικού κώδικα, σε όλα τα κρατικά συμβόλαια, οι συμβολιογράφοι δεν δικαιούνται δικαιώματα, τα αποδίδουν μόλις τα παίρνουν. Εγώ έχω βεβαίωση από το Συμβολιογραφικό Σύλλογο ότι όχι μόνο τα απέδωσα εμπρόθεσμα, αλλά πάρα πολλοί συμβολιογράφοι ζούσαν με το μέρισμα που παίρναν από τα κρατικά αυτά συμβόλαια. Εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου, τον τέος, τον νυν και τον επόμενο, πόσοι συμβολιογράφοι δέχονται να κάνουν κρατικά συμβόλαια. Σχεδόν κανένας, γιατί δουλεύουν τζάμπα. Ρωτήστε το αυτό και μετά έλεγε να μου πείτε αν πήρα εγώ λεφτά. Ούτε μία δραχμή. Ωραία, ο πατέρας μου, συγγνώμη, ο πατέρας μου δεν πήρε ούτε μία δραχμή όπως δεν έχει πάρει ποτέ από την εκκλησία, γιατί είναι δικό του θέμα το γιατί δεν παίρνει λεφτά από την εκκλησία. Έτσι, πράγμα το οποίο ελεγχθήκαμε όλοι μας οι λογαριασμοί, ανοιχθήκανε όλοι μας οι λογαριασμοί, όλης της οικογένειας. Δεν βρέθηκε τίποτα εδώ και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο Ελλάδα. Τώρα, άμα φτάσουμε στο πόθεν έσχες και ανοίξουν λογαριασμοί, νομίζω ότι δεν θα μας υφέρει κανένα εδώ μέσα. Κύριε Κανελάκη, εμείς ελεγχθήκαμε, ειδικά επειδή ακριβώς... Διότι η περιουσία, περιουσία της οικογένειας Βουλγαράκη είναι τεράστια, κυρία Κατερίνα Βουλγαράκη. Από το 1990 είναι τεράστια η περιουσία, με εξοχικά, με βίλες. Πώς αποκτήθηκαν αυτά. Και κάθε Βουλγαράκη και κάθε άλλος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε Πελέτη, τίποτα. Το πώς αποκτήθηκαν. Ακούστε κάτι. Έτσι, θεωρώ, αλλά μην με προκαλείτε, διότι ό,τι έχω αποκτήσει είναι δηλωμένο και ελεγμένο. Ένα λεπτό. Κυρία Πελέτη, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Και χτυπάει στα κλειδά τα νησιά και βίλες και χτυπάει ο κόσμος, κύριε Σουτρέτα, φιλοπέ. Αυτό λέω. Αυτό το παίρνει ένα λεπτό, ρε Γιάννη. Κυρία Πελέτη, ένα λεπτό, παρακαλώ. Όχι, όχι αυτό το σοου εδώ. Δεν είναι σοου. Όχι, αριστράτο. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Σοου είναι. Κάθε μέρα δεν γίνονται αποκαλύψεις. Πόσοι γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί έχουν εισπράξει φοβερά και δεν την έρθει τίποτα. Κύριε Κανελάκη, όταν θα ακούσετε για μας κάτι, τότε να μιλάτε για μας. Με ακούτε, σας λέω. Όταν θα ακούσετε κάτι που θα αφορά την οικογένεια Βουλγαράκη Πελέκη και θα είναι τεκμηριωμένο, τότε να μιλάτε. Διότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει πόρισμα 300 σελίδων για το πόθεν έσχες μας από το 1990. Δεν βρέθηκε τίποτα. Αποδείχθηκε ότι δεν είχαμε offshore. Και παρόλα αυτά, κανένας από όλους εσάς δεν βγήκε να πει τι έχει γίνει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να κατηγορείτε. Κύριε Πελέκη, ακούστε κάτι. Αν είναι πάρα πολύ εύκολο να κατηγορείτε. Αν είναι να ψάξω τον πατέρα σας, είναι άλλη ιστορία. Εγώ λοιπόν ερωτώ εσάς και πώς ενεπλάκητε σε αυτή την υπόθεση. Ο Κανελάκης σωστά ρωτάει πώς ενεπλάκητε και τι βγάλατε από αυτά. Το απαντήσατε. Δεν θέλω να πάω πίσω λοιπόν. Για τα πλούτη του Βουλγαράκη, της Πελέκη και του, του Πεθερού του. Ένα λεπτό. Μα δεν είναι αυτό το θέμα μου τώρα. Να πάω 50 χρόνια πίσω στη ζωή του Πελέκη. Στην σημερινή κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ, Μάκη μου. Αυτό είναι ένας λόγος γιατί έφτασε αυτός ο τόπος εδώ. Αυτό δεν είπα γιατί φτάσαμε. Κύριε Πελέκη, πείτε μου κάτι. Πόση πολιτική πρέπει να είναι, Μάκη μου, στα εμβόλια σήμερα. Περίμενε να εγώ. Κύριε Πελέκη, πείτε μου κάτι. Επειδή υπήρξε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησε αυτή τη λίμνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Την αξιολόγησε, όπως έμαθα, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ ξέρω, χωρίς να έχω όμως τα χέρια μου αυτή την έρευνα, ότι είχε εκτιμηθεί μαζί με τις παραλίμνες εκτάσεις από κάποιους ξένους οίκους. Ναι. Πόσο? Μετά. Σε τι ποσόν? Αν δεν κάνω λάθος, κάπου στα 100 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Παραπάνω.
Τόσο. Μετά όμως προσέφηγαν στους δικούς μας εκτιμητές, έτσι δεν είναι? Διότι για να γίνουν οι ανταλλαγές, αυτή ήταν μια προσωπική εκτίμηση που είχαν κάνει εκείνοι για να ξέρουν πόσο στοιχίζει. Ναι. Είδαμε αυτό το απόσπασμα από την προχθεσινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου από τον Κίτρινο Τύπο που προβάλλεται μέσα από, από το Ζούγκλα TV κάθε Δευτέρα. Αύριο Πέμπτη έρχεται και η Ζούγκλα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο φαίνεται πως έγινε έφοδο σε σπίτι του Φυγόδουκου αυτού που ψάχναμε, του επιχειρηματία, που ήταν σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με την υπόθεση παροχής όπλων σε μέλη της Χρυσής Αυγής. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ η Ελλάς, ενημέρωσε ότι στο σπίτι του πάλι, στο πανόραμα Βούλας, βρέθηκαν τα εξής. Να θυμίσουμε πρώτα, Κική, ότι ο Πάλις ήταν πρώην μέτοχος της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Λοιπόν, να πάμε όμως να δούμε λίγο τι βρέθηκε στο σπίτι. Βρέθηκαν 7 πυροβόλα όπλα για τα οποία υφίσταται άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων, χωρίς όμως να εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Όπλο ιδίου τύπου βρέθηκε σε παράλληλη έρευνα σε οικία του στο Παλαιό Φάλιρο. 13 πυροβόλα όπλα για τα οποία υφίσταται μεν άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων, πλην όμως εξετάζεται αν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 60 μαχαίρια διαφόρων τύπων, πεταλούδες στιλέτα, 10 διόπτρες κατευθύνσεις στόχων λέιζερ και 2 συσκευές ηλεκτρικής εκένωσης τέιζερ. Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέχρι αργά το απόγευμα δεν επιβεβαίωνε τις πληροφορίες. Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου, η έρευνα γίνεται κατόπιν διαταγής της εισαγγελίας, χωρίς να διευκρινίζουν εάν συμμετέχει κλιμάκια της αστυνομίας ή από ποια υπηρεσία διεξάγεται η έρευνα. Φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό βλέπετε, μάλλον πριν πάμε στο επόμενο θέμα, βλέπετε κάποια πλάνα από την έφοδο στο σπίτι του Φυγόδικου επιχειρηματία. Λοιπόν, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό η ελληνική αστυνομία έχει μία, θα μπορούσαμε να την πούμε, αγάπη με τους τιμοκαταλόγους. Έχει βγάλει αρκετούς. Πριν λίγο καιρό έβγαλε τον τιμοκατάλογο για τα ναρκωτικά. Τώρα βγαίνει ένας νέος τιμοκατάλογος, ο οποίος φαίνεται πως προς ενοικίαση τίθενται οι αστυνομικοί και περιπολικά από την ελληνική αστυνομία σε ιδιώτες που επιθυμούν να φυλάσσονται ολιμερείς από την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, προβλέπεται ότι οι πρώτοι ιδιώτες, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, φρούρης δηλαδή και συνοδεία ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία, και έχουν συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, θα καταβάλουν μηνιαίως ως τέλος υπέρ του δημοσίου τα ποσά των 2.000 ευρώ για κάθε αστυνομικό που διατίθεται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και το 50 ευρώ για την ενοικίαση του κάθε οχήματος που διατίθεται. Για τις προθέσεις του Υπουργείου ενημερώνει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Δημοσίας, Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας. Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τριαντάφυλλου για την αστυνομική φύλαξη ιδιωτών. Ο βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί πόσοι ιδιώτες έχουν σήμερα αστυνομική φύλαξη, ποιες ιδιότητες κατέχουν, αλλά και πόσα είναι τα έσοδα που έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το δημόσιο από την πληρωμή εξόδων φύλαξης. Ως προς το τελευταίο ερώτημα και βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Δένδια, φαίνεται ότι τα ποσά αυτά είναι περιορισμένα. Αναφέρεται ειδικότερα ότι από τις 15 Τρίτου του 12, οπότε και εκδόθηκε για την παροχή υπηρεσιών και μέσω της ελληνικής αστυνομίας προς ιδιώτες, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με καταβολή ανταλλάγματος και μέχρι την 18/9/2013 έχει κατατεθεί η συνολικό ποσό ύψους 411.379,63 ευρώ στον φορέα της ελληνικής αστυνομίας. Ως προς τους ιδιώτες στους οποίους διατίθεται υπηρεσίες φύλαξης, ο κύριος Δένδιας απαντά ότι όπως είναι ευνόητο, τα στοιχεία που αφορούν στην προστασία προσώπων δεν είναι ανακοινώσιμο για λόγους ασφαλείας, αφού είναι δυνατόν να λάβουν γνώση τρίτα πρόσωπα. Σημειώνει ωστόσο ότι επανεξετάζονται τακτικά τα δεδομένα για τη συνέχιση ή τη διακοπή της προστασίας ανάλογα με την εσωτερική ή διεθνή επικαιρότητα, τις πληροφορίες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών ασφάλειας ή αν οι λόγοι που επέβαλαν την προστασία αυτή εξέλιπαν. Οι επιτροπές που εξετάζουν τα στοιχεία αυτά συνεδριάζουν ανά εξάμηνο. Ειδικά όμως τα μέτρα προστασίας των ιδιωτών επανεξετάζονται ανά 3 μήνες. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης αναφέρει επίσης ότι ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό αυξομειώνεται συνεχώς λόγω των απαιτήσεων που ανακύπτουν για την προστασία προσώπων, κυρίως δικαστών που εκδικάζουν ειδικές υποθέσεις διπλωματικών αποστολών κλπ.
Ας αλλάξουμε όμως θέμα, ας πάμε στην παρέλαση που φαίνεται πως έρχεται σε λίγες μέρες, στην παρέλαση αυτή της 28ης Οκτωβρίου, Κυριακή. Και στην κόντρα λοιπόν που ξέσπασε ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για τον κόστος των παρελάσεων, τη λύση όμως για τη διεξαγωγή της δόθηκε από τον επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη. Από τα πλέον επίσημα χείλη επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία, ότι δηλαδή τα αεροσκάφη και τα άρματα μάχης θα λάβουν κανονικά μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος γνωστοποίησε στους στρατιωτικούς συντάκτες ότι ήλθε εις γνώση του προσφορά του επιχειρηματία, ο οποίος θα διαθέσει δωρεάν καύσιμα για την παρέλαση. Η παρέλαση θα γίνει κανονικά. Έχει σχεδιαστεί με τη συμμετοχή μηχανοκινήτων τμήματων που βρίσκονται σε μονάδες γύρω από τη Θεσσαλονίκη του αεροσκάφους επιδείξεων F-16 και ενδεχομένως και μαχητικών αεροσκαφών, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Με αφορμή δε τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών, ο κ. Αβραμόπουλος σχολίασε ότι από την ώρα που γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις, αυτές θα γίνονται με δόξα και τιμή. Όπως πρέπει και όχι μίζερα. Ανέφερε εξάλλου ότι δεν υπήρχε διαφωνία με τη λιπηπολιτική ηγεσία του Υπουργείου στο θέμα. Αναφορικά τώρα με το θέμα, με το ύψος της σχετικής δαπάνης, το επιπλέον κόστος ανέρχεται σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο σε 35.000 ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή εκπαίδευση, διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν μετακινήσεις τμήματων από την Αθήνα ή από άλλες πόλεις, παρά μόνο από μονάδες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ γνωστοποίησε ότι ήρθε σε γνώση του προσφορά επιχειρηματία που διαθέτει δωρεάν καύσιμα και την παρέλαση. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον όμιλο Βαρδινογιάννη και η προσφορά έγινε αποδεκτή. Μέχρι ετούτη την ώρα δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Η Συγκρού, άλλωστε, από χθες είχε κάνει γνωστή τη θέση της, η οποία τάσσονταν υπέρ των παρελάσεων μηχανοκίνητων τμήματων. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμμετοχή της αεροπορίας θα είναι με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός τους. Φαίνεται όμως πως οι εξελίξεις και για τη Χρυσή Αυγή δεν σταματάνε. Καθημερινώς έχουμε και κάτι καινούριο. Εχθές ολοκληρώθηκε και η απολογία του δολοφόνου του Παύλου Φίσα Γιώργου Ρουπακιά. Έτσι λοιπόν, Κυριακή. Με αντιφάσεις λοιπόν, αλλά και με μια διαφορετική περιγραφή από εκείνη που είχε δώσει στην πρώτη του απολογία στον Πειραιά, για όσα έγιναν το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς επιχείρησε χθες να αποδώσει τα πάντα στον φόβο, την ταραχή του και την κακιά στιγμή, αρνούμενος τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι όπως είπαμε χθες, η απολογία που έκανε, που έδινε μάλλον ο Γιώργος Ρουπακιάς, δεν αφορούσε τόσο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όσο τη συμμετοχή του και την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Επέμεινε μάλιστα πως η σχέση του με τη Χρυσή Αυγή ήταν χαλαρή και ότι δεν άνοικε στον πενταμελή πυρήνα της οργάνωσης στην Νίκαια. Όσο για τη δολοφονία Φίσα, για πρώτη φορά μίλησε για κινητοποίηση μελών της οργάνωσης, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, την πέσανε σε κάποιον δικό μας το κερατσίνι. Πραγματικά δηλαδή πέφτει σε πλήθος αντιφάσεων. Ναι. Μία λέει έτσι, μία αλλιώς. Πάντως, χθες μάλιστα υποστήριξε ότι πως εκείνο το βράδυ έβλεπε τηλεόραση στο σπίτι του, ενώ απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά είχε πει πως βρισκόταν σε άλλη καφετέρια. Όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον απόστρατο κύριο Δήμου, χωρίς λόγο, ενώπιον όμως των ανακριτών σήμερα, εχθές παραδέχτηκε ότι με το τηλεφώνημα αυτό τον καλούσε ο απόστρατος να πάει στην οργάνωση. Κάτι που έκανε όπως και άλλα μέλη της οργάνωσης. Περιγράφει μάλιστα εντελώς διαφορετικά τόσο τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 34χρονου μουσικού, όσο και εκείνα που ακολούθησαν με τις πολλές κλήσεις από το κινητό του τηλέφωνο. Υποστηρίζει παράλληλα πως ο ίδιος έκανε τα τηλεφωνήματα αυτά από το αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται μαζί με φίλους του Παύλου Φίσα που είχαν προσαχθεί, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πως οι αστυνομικοί τον άφησαν να ανέβει στον τρίτο. Είχαμε όμως και την έφοδο, κάναν έφοδο η οικονομική αστυνομία, το ΣΔΟΕ, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, έτσι. Έφοδο λοιπόν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης. Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάθεση μάρτυρα που έκανε λόγο για μεγάλους εφοπλιστές που στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή. Πάμε όμως στο αίτημα των κρατουμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ώστε να μπορέσουν να παραστούν στη Βουλή. Έτσι ακριβώς. Αίτημα ώστε να παραστούν στη σημερινή ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας κατέθεσαν οι τρεις κρατούμενοι και πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Χρήστος Παπάς και ο Γιάννης Λαγός. Για το θέμα αυτό αναμένεται να τοποθετηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ο βουλευτής του κόμματος Ηλίας Κασιδιάρης.
θα διεξαχθεί και η συζήτηση και η ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής των αιτήσεων Άρσης Ασυλίας, τον Γερμένη Ηλιόπουλο Μπούκουρα, Παναγιώταρου Κασιδιάρη και Αλεξόπουλου. Επίδομα λοιπόν θέρμανσης. Έτσι ακριβώς, μετά από όλα αυτά με τις Χρυσής Αυγή, τη Χρυσή Αυγή, τους επιχειρηματίες που φαίνεται ότι είχαν κάποια μάλλον ανάμειξη με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τη φοροδιαφυγή του Αλέξη Μητρόπουλου. Μην ξεχνάμε ένα θέμα που φαίνεται, όπως έχουμε πει, το απασχολήσει αρκετά, μιας και μπορεί να είναι και ίσως πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα που συζητάμε, να, από την άποψη ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και κόσμο ο οποίος δεν θα μπορέσει φέτος να βάλει πετρέλαιο, λόγω ότι το πετρέλαιο έχει πάει πραγματικά στα ύψη. Λοιπόν, σου να πω, απόϊχο της εμφατικής άρνησης των δανειστών στην πρόταση της κυβέρνησης για τη δραστική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκίνησε εχθές η διάθεσή τους στους καταναλωτές. Τα πρώτα μηνύματα είναι αποθαρρυντικά, καθώς οι περισσότεροι προμηθευτές κάνουν λόγο για παγωμένη αγορά με ελάχιστες παραγγελίες. Παρά τη μείωση κατά του περίπου 5% της μέσης τιμής πανελλαδικά σε σχέση με το 2012, οι καταναλωτές δείχνουν να μην μπορούν να προμηθευτούν το συγκεκριμένο καύσιμο, το οποίο έχει μετατραπεί πραγματικά σε μαύρο χρυσό λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών. Εκτιμάται πως η μέση τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι στα 1,30 ευρώ ανά λίτρο, ενώ οι υψηλότερες αναμένεται να είναι τιμές στις απομακρυσμένες περιοχές. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η τιμή εκτιμάται ότι θα αγγίξει ακόμα και το 1,27 ευρώ το λίτρο. Σε μια προσπάθεια να χρυσώσει το χάπι στους Έλληνες φορολογούμενους και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πόρτα της Τρόικας, η κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβάλλεται το επίδομα θέρμανσης, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν και οι δικαιούχοι. Ωστόσο, ακόμα και η προκαταβολή του 25% των χρημάτων που απαιτούνται για την πλήρωση της δεξαμενής των σπιτιών δεν δείχνει αρκετή για να κάνει τους καταναλωτές να βάλουν το χέρι στην τσέπη, καθώς τα έξοδα τρέχουν και οι ρυθμίσεις στην εφορία ακολουθούν η μία την άλλη. Πάντως, επειδή θα διαβάσουμε, θα πούμε λίγο τα κριτήρια. Τα κριτήρια δηλαδή που μπορεί κάποιος να πάρει ουσιαστικά το επίδομα αυτό θέρμανσης. Θα πάμε πάλι όμως να δούμε ένα πιο πρόσφατο βίντεο σχετικά. Δηλαδή, είναι της δεκαετίας του 90, όπως είπαμε πριν, από τους Αμάν. Πλέον η Αμάν είναι η Ράδιο Αρβίλα. Και μας λένε ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσετε και εσείς να πάρετε το επίδομα θέρμανσης. Πάμε να δούμε αυτά τα κριτήρια και θα πούμε και τα πραγματικά μετά. Μην πανικοβάλλεστε. Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και θα καταβάλει κανονικότατα το επίδομα θέρμανσης σε όσες οικογένειες πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ιδού οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εάν έχετε εισόδημα χαμηλότερο των 50 ευρώ το μήνα, μένετε σε σπίτι μικρότερο των 5 τετραγωνικών, έχετε οκτάδημα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα παίζει επαγγελματικά πιάνο από τα 5 του. Εάν υπάρχουν στην οικογένεια τουλάχιστον 7 άνεργοι και 2 μέλη της οικογένειας είναι φυλακοί για χρέη προς το δημόσιο και ταυτόχρονα είστε βετεράνος του 1821, σας έχει δαγκώσει φίδι στο μέτωπο, έχετε συγγενή που έχασε τη ζωή του στο Τιτανικό και τουλάχιστον 2 από τα παιδιά σας έχουν γαλάζια μάτια. Συγγνώμη, 3 γαλάζια μάτια. Εάν συντρέχουν ταυτόχρονα όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε συγχαρητήρια. Το επίδομα θέρμανσης είναι όλο δικό σας, για να ελαφρύνει το δυσβάσταχτο βάρος της αγοράς πετρελαίου. Αρκεί το άθροισμα των ψηφίων της ταυτότητάς σας να είναι μεγαλύτερο του 55. Υπουργείο Οικονομικών. Μαζί στις χαρές, μαζί και στα δύο. Λοιπόν, μαζί στις χαρές, μαζί και στις λύπες. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο βίντεο από την ομάδα του Ράδιο Αρβίλα. Πάντα μέσα... Πώς θα το πω, πάντα πετυχαίνουν ακριβώς αυτό που θέλουν να πούνε. Δηλαδή, έστω με χιουμοριστικό τρόπο, πραγματικά δείχνουν την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Σκέψου δηλαδή ότι όντως αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή κάποιοι όντως έχουν εισόδημα λιγότερα από 50 ευρώ. Κάποιοι μπορεί όντως να βγάζουν το συγγενή του στον Τιτανικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τα πραγματικά κριτήρια. Δεν είναι σίγουρα αυτά τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Λοιπόν, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, που όπως είπαμε είναι μαζί σας και στις χαρές αλλά και στις λύπες, τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης έχουν ως εξής. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι: αν είστε άγαμοι υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ, από 25.000 ευρώ που ήταν πέρσι, έγαμοι υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ από 35.000 ευρώ που ήταν πέρσι, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για κάθε
κάθε μονογονεϊκή οικογένεια έως 43.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα παιδί με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Πάμε όμως και στα περιουσιακά κριτήρια. Όσοι είστε άγαμοι, υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας από 150.000 ευρώ, ενώ οι έγραμμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας από 200.000 ευρώ. Παράλληλα, το κριτήριο της κατοχής αυτοκινήτων διευρύνεται ώστε να δικαιούνται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης όσοι κατέχουν αυτοκίνητο μέχρι 3.000 κυβικά έναντι των 2.000 κυβικών που ίσχυε. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως το εν λόγω επίδομα θα μπορούν να το λάβουν περίπου 580.000 νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι αναμένεται να πληρώσουν φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ το λίτρο, ανά λίτρο. Πάντως, υπενθυμίζεται ότι από το 2012 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε από 60 σε 30 σε 430 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, προκειμένου να εξισωθεί με τον αντίστοιχο φόρο του πετρελαίου κίνησης και να καταργηθεί το κίνητρο για λαθρεμπόριο. Ο στόχος περιορισμού του λαθρεμπορίου επιτεύχθηκε όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δείχνουν ότι παρά την ύφεση η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε φέτος κατά 4%. Ωστόσο, η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης οδήγησε σε πτώση της κατανάλωσης κατά 70%. Γεγονός που μείωσε τα έσοδα του δημοσίου από τη φορολογία του συγκεκριμένου καύσιμου, ενώ προκάλεσε και το φαινόμενο της εθαλομίχλης, καθώς πλήθος κόσμου έριχνε ακόμα και πολυχθρόνες μέσα στο τζάκι προκειμένου να ζεσταθεί. Κυριακή. Νέο φόρο όμως στο φυσικό αέριο ζητούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που γίνεται συζήτηση για το επίδομα θέρμανσης και για την τιμή στην οποία θα κυμανθεί φέτος το πετρέλαιο, 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την επιβολή νέου φόρου στο φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα με την τροπολογία που κατέθεσαν, ζητούν ο φόρος να μπει αναδρομικά στις πωλήσεις του φυσικού αερίου, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως από τις υψηλές ταρίφες και τη μαζική ένταξη φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό σύστημα, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις υπόλοιπες στρεβλώσεις της ενεργειακής αγοράς. Με την τροπολογία, μάλιστα, ζητείτε να επιβάλλετε έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ της ΛΑΓΙΕ ΑΕ στο φυσικό αέριο επί του τιμήματος των πωλήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2012 έως και 30 Ιουνίου 2014. Στόχος είναι, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, να συμμετέχουν στην κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού της ΑΠΕ, της ΛΑΓΕ ΑΕ, όλες οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, όπως άλλωστε αποζημιώνονται, με τη διεύρυνση των φορολογουμένων επενδύσεων και την παράλληλη ελάφρυνση των ασύμφορων πλέον φωτοβολταϊκών πάρκων, θα επιτευχθεί αφενός η πιο σύντομη κάλυψη του ελλείμματος, αλλά και θα γίνουν πάλι πιο ανταγωνιστικά και προσοδοφόρα τα φωτοβολταϊκά χωρίς να επηρεαστούν τα είδη. Αυτά. Λοιπόν, όμως, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, το θέμα αυτό το ανέδειξε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Kim Kilian στην εκπομπή της Μαγκαζίνο Live. Φαίνεται λοιπόν πως μια εντεκαμελής οικογένεια, εφόσον βίωσε τον εφιάλτη του Εγκέλαδου, που έγινε το 1999, ζει από τότε, δηλαδή τα τελευταία 14 χρόνια, σε λιόμενο στην Νίκαια. Η πολιτεία έχει αφήσει εντελώς στην τύχη της την οικογένεια, στην οποία μέλος, να τονίσουμε, είναι και μια χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Πόλο. Όλο το συγκλονιστικό αυτό, πάμε μάλλον να δούμε λίγο ένα μικρό αποσπασματάκι και επιστρέφουμε πάλι. 14 χρόνια στα λιόμενα. Ο αγώνας μιας μητέρας να μεγαλώσει 9 παιδιά. Οι δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Η αξιοπρέπεια που λυγίζει. Η ανάμνηση του Εγκέλαδου που στοιχιώνει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Τα όνειρα που εγκλωβίζονται στα σίδερα. Οι άδειες υποσχέσεις, η αίσθηση της εγκατάλειψης, ο βουβός πόνος και το δικαίωμα στην ελπίδα. Ένα ταξίδι στο φως, ένας δέκατος τρίτος θεός. Μια γλυκιά φυλακή. Πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά μέσα σε ένα λιόμενο, γιατί... Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και όχι ακατόρθωτο.
ένα ταξίδι στο φως. Όταν ακούτε τη λέξη σεισμός, τι σας έρχεται στο μυαλό? Να μην αυτή τη λέξη, παρόλο που τώρα είναι και σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, να μην γίνει άλλος τέτοιος σεισμός, να καταστραφεί κόσμο και να μην βρεθεί άλλος άνθρωπος θελειόμενο όπως εγώ. Κανένας, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μένω θελειόμενο, αλλά πάντα έχει το φόβο. Δεν σε πειράζει ο σεισμός αν θα γίνει, αλλά δεν πάει να είναι ένα σιδερένιο κουτί. Ένας δέκατος τρίτος τέλος. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ειδικά και σε μικρή ηλικία, ότι θα είχαν διάφορες απορίες και θα σας ρωτάγανε, «Μαμά, γιατί μένουμε εδώ, γιατί δεν μένουμε σε κανονικό σπίτι?» Δεν αντέχουν άλλο τα παιδιά. Δεν αντέχουν, θα σας πω για ποιο λόγο. Μεγαλώνουν. Έχουν την προσωπική τους σχέση. Μα θέλετε θετική, μα θέλετε αρνητική, μα ένα φίλο, μα μία φίλη. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι μένουν εδώ. Και ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζει. Δεν ξέρουν όμως ότι περάσαμε από το σεισμό δύσκολα και μας φέρανε εδώ μέσα. Και όχι μας φέρανε, μας πετάξανε για την ακρίβεια εδώ μέσα. Λες και ήμασταν σκυλιά. Παρακολουθείς αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό απόσπασμα από το ρεπορτάζ που έκανε η Kim Killian αλλά και η δημοσιογραφική της ομάδα για το μαγκαζίνο Life. Παρακολουθείτε και για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως και τις 12 την εκπομπή μαγκαζίνο Life με την Kim Killian μέσα από τη συχνότητα του Extra 3. Ας πάμε όμως να δούμε και ένα άλλο βίντεο που φαίνεται λοιπόν, Κυριακή, ότι τι είναι. Για ποιο? Μιλάμε για το Ιερισσό. Ναι, πάμε λοιπόν στην Ιερισσό. Πνίγηκαν στις αγκαλιές των συγχωριανών τους οι δύο κάτοικοι της Ιερισσού που βγήκαν από τη φυλακή, όπου για 6 μήνες κρατούνταν κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στα μεταλλεία χρυσού στις σκουριές της Χαλκιδικής. Να δούμε το βίντεο, το σχετικό. Και επιστρέφουμε. Yeah.
είδαμε και την πραγματικά συγκινητική και μεγάλη, με μεγάλη χαρά την υποδοχή των κρατουμένων από τότε από τις σκουριές στην Ιερισσό στη Χαλκιδική. Λοιπόν, να περάσουμε όμως λίγο να πούμε δύο-τρία θεματάκια από τη διεθνή επικαιρότητα. Φαίνεται πως ένας 16χρονος μαθητής προκάλεσε πανικό στο σχολείο της Πορτογαλίας, καθώς κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον 4 μαθητών και ενός 40χρονου υπαλλήλου με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μασάμα, 10 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Λισαβόνας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 16χρονος ήθελε να μιμηθεί τη σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν, στο ΝΥΠΑ, το 1999. Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά προκάλεσε κατάγνωστο τρόπο έκρηξη μικρής ισχύος εντός του σχολείου, προκειμένου να προκαλέσει πανικό σε μαθητές και διδακτικό προσωπικό, και στη συνέχεια μαχαίρωσε τα θύματά του στην αυλή του σχολείου με δύο κουζινομάχαιρα. Ο 16χρονος συνελήφθη τελικά, τραγικό. Ενώ τραγικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι πρότυπα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ήθελα να μοιάσει. Συνέχισα και θα. Ο 16χρονος λοιπόν συνελήφθη τελικά, ενώ σε σημείωμα που έφερε πάνω του τόνιζε ότι ήθελε να σκοτώσει τουλάχιστον 60 ανθρώπους και μετά να αυτοκτονήσει, όπως είχε γίνει πριν από 14 χρόνια στο σχολείο Κολουμπάιν στο Κολοράντο, με δράσεις 2 μαθητές και θύματα 13 καθηγητές και συμμαθητές τους. Τραγικό. Πραγματικά είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο. Τι είπε η προσωπικότητα, μάλλον ψυχολογία, πώς να το θέσω, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τη σωστή λέξη. Είχε ψυχολογικά το παιδί. Δεν εξηγείται. Μα ήταν πρότυπο, σου λέει. Είχε πρότυπο αυτού του δύο που είχαν κάνει αυτό. Δηλαδή, έχει πρότυπο να σκοτώσει του μαθητέ σου. Εγώ παίρνω όλου του μαθητέ σου αγαπούσα στο δημοτικό. Δηλαδή, δεν είχα σκεφτεί πράγμα να του σκοτώσω. Τι ξέρω, δεν είναι καθόλου normal. Δεν είναι φυσιολογικό. Σίγουρα. Πάντως, φαίνεται πως γενικώς οι έφηβοι τον τελευταίο καιρό έχουν λίγο, ας λέγαμε συσσαγωγικά, ξεφύγει. Ας περάσουμε στη σύλληψη των δύο κοριτσιών 12 και 14 ετών. Προχώρησε η αστυνομία της Φλόριντα με την κατηγορία της σωματικής αλλά και διαδικτυακής έντονης παρενόχλησης ενός συνομήλικου κοριτσιού τους, που μη αντέχοντας τις προσβολές αλλά και τον ευτελισμό, οδηγήθηκε δυστυχώς στην αυτοκτονία. Η 12χρονη Ρεμπέκα Σέντουικ επικαιρό δεχόταν τα βία πειράγματα αλλά και τα προσβλητικά μηνύματα των δύο κοριτσιών που συνελήφθησαν. Κάτι που, όπως αποδείχτηκε, ήταν πέρα από τη δυνατότητά της να το διαχειριστεί. Μη έχοντας πει τίποτα στους γονείς της και αποφασίζοντας να δώσει η ίδια ένα τέλος στο προσωπικό της πρόβλημα που είχε εξελιχθεί σε δράμα, στις 9 Σεπτεμβρίου ανέβηκε σε ένα ψηλό μεταλλικό πύργο εργοστασίου τσιμέντου και από εκεί έκανε το μοιραίο άλμα. Τώρα οι δύο έφηβες επιβαρύνονται με εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες, καθώς άλλο ένα περιστατικό που αρχικά ξεκίνησε ως αστείο εξελίχθηκε στο γνωστό bullying με τραγικά επακόλουθα. Εκείνο όμως που προκαλεί πραγματική φρίκη είναι η αναλυσία με την οποία οι μικρές δολοφόνοι αντιμετώπισαν τον τραγικό θάνατο της Ρεμπέκα, καθώς η μία από αυτές είπε με χαρακτηριστική σκληρότητα: «Ναι, παρενοχλούσαμε τη Ρεμπέκα, αλλά μόνη της αυτοκτόνησε. Δεν τη σκότωσα εγώ». Ως αντίστοιχη στάση κράτησε όμως και ο Σερίφης, ο οποίος, όπως έπρεπε να συλληφθούν για να μην επαναλάβουν, τα ίδια και σε κάποιο άλλο παιδί. Παρ' όλα αυτά, λίγο μετά τη σύλληψή τους, οι μικρές αφέθηκαν ελεύθερες, με τον όρο ωστόσο να μένουν υποχρεωτικά περιορισμένες κατοίκων μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και πάντα από την υποπτία των γονέων τους, οι οποίοι τώρα και αυτοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πλημελούς επιμέλειας ανηλίκων. Βλέπετε στα πλάνα σας και. Είναι το κορίτσι, μάλλον αυτό. Κρίμα. Quicker than we wanted to is because of this post. Yes, I bullied Rebecca, and she killed herself, but I don't give a, and you can add the last word yourself. The sheriff spoke of one of the two girls arrested, a 14-year-old, who he says targeted Sedwick because she had dated her boyfriend. We decided that, look, we can't leave her out there. Who else is she going to torment? Who else is she going to harass? Tricia Norman recalls messages sent to her daughter, Rebecca. You haven't killed yourself yet? Would you please die? Είδαμε και το βίντεο όσον αφορά την αυτοκτονία της κοπέλας που έπεσε θύμα εκφοβισμού. Είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω της διάδοσης που έχουν τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα, το διαδίκτυο, τα
μαζικής δικτύωσης στο Facebook, το Twitter. Πολλές φορές πολλά παιδιά πέφτουν θύμα εκφοβισμού από άλλους συμμαθητές τους, είτε αυτό να γίνεται διαδικτυακά είτε μέσα στο ίδιο τους σχολικό περιβάλλον. Έχουμε ξαναπεί και σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι εάν βλέπετε το παιδί σας ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ότι δεν μιλάει, ότι είναι σκεπτικό, καλύτερα προσεγγίστε το με σκοπό να του μιλήσετε, να σας ανοίξει την καρδιά του, γιατί είναι πολλά τα παιδιά που πέφτουν θύμα του bullying, όπως λέγεται. Και τα παιδιά καλό είναι να μιλάνε είτε στους γονείς τους, είτε στους καθηγητές τους, εάν αντιμετωπίζουν κάποιο τέτοιου είδους πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Η ώρα έχει πάει 11, ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Εμείς πριν κλείσουμε να ευχηθούμε άλλη μία φορά περαστικά στη συνάδελφο Νικολέτα, η οποία είναι άρρωστη και δεν ήταν σήμερα εδώ πέρα. Περαστικά Νικολέτα. Περαστικά Νικολέτα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.